Εθελοντής υποδότης. Ναι, ναι. Πόσο καιρό? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Διαβάζεσαι τώρα αυτή την περίοδο? Λίγο, αλλά ρώτησα αν εδώ πέρα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό. Ναι. Θεωρείς ότι την ανάγκη μεγαλύτερη τώρα δηλαδή? Βεβαίως. Πόσο χρόνια αυτό... είσαι? 15. 15 χρόνια. Αλλά έχεις με τόσο πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείς ότι θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα τώρα με την αιμοδοσία που έχει πρόβλημα? Ο κόσμος δεν βγαίνει και δεν ξέρω αν έρχονται και πολλοί να δίνουν. Γιατί όλος ο κόσμος φοβάται. Φοβάται. Σπίτι του δηλαδή αυτό. Ναι. Γιατρέ, πώς είναι η συμμετοχή? Είναι πολύ καλή. Με την κίνηση της νοσοκομιακής υπηρεσίας αιμοδοσίας να βγει από το νοσοκομείο και να έρθει εδώ στο κέντρο της πόλης, στο ΚΑΠΗ, ο κόσμος έρχεται να δώσει αίμα, γιατί όσο να είναι μιας και περνάμε δύσκολες εποχές, αποφεύγει να έρθει στο νοσοκομείο. Οι εθελοντές αιμοδότες για άλλη μια φορά απέδειξαν έμπρακτα τη στάση ζωής, γιατί ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής που έχουν. Έχουμε καλή κίνηση, σταθερή προσφορά και προσβλέπουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να τονίσω ότι οι ανάγκες είναι συνεχείς, είναι αυξανόμενες. Δεν έχει σταματήσει ο κόσμος να αρρωσταίνει. Ναι, μεν έχουμε την επιδημία του κορονοϊού, αλλά τα νοσήματα που χρειάζονται μετάγγιση αίματος είναι σταθερά. Και εμείς και όλη η Ελλάδα έχουμε ανάγκη και ευχαριστούμε τους εθελοντές αιμοδότες για την προσφορά τους. Συνεχίζουμε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στο ΚΑΠΗ Χίου. Μου είπαν ότι είναι 11.30 ώρα τώρα και έχετε 10 μονάδες. Ναι, είναι καλό, είναι καλό. Είναι... Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 2 θα μαζέψουμε κι άλλες. Αν μαζεύουμε εκεί 50-60 μονάδες την εβδομάδα, είμαστε άριστοι. Άριστοι. Μιλάμε για ανάγκες δικές μας πλέον ή το στέλνουμε έξω? Πρωτίστως καλύπτονται οι δικές μας ανάγκες. Αν υπάρχει περίσσευμα, επειδή τα νοσοκομεία της Αθήνας και τα γενικώ τη υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, αν υπάρχει περίσσευμα, αφού θα καλύψουμε τις δικές μας μονάδες, θα στείλουμε και εκεί βεβαίως.